μερίδα ακριβώς ήταν μια απόπειρα να αποτυπώσει αυτούς τους προβληματισμούς που διαπραγματευόταν και η έκθεση. Υπήρχαν άξονες ψυχολογικοί, επιστημολογικοί, ιστορικοί, από καλλιτέχνες ανίχνευσης καλλιτεχνικών πρακτικών. Είχε πολλαπλές θεάσεις αυτή η νέα τομή, μπορούμε να πούμε και επανάσταση στην τεχνολογία. Ont généreusement accepté de partager leur savoir et leur perspective aujourd'hui. Θα ήθελα λοιπόν να χαιρετήσω τους ομιλητές μας, γνωστούς ειδικούς που δέχτηκαν να μοιραστούν τις γνώσεις και τις σκέψεις τους σήμερα μαζί μας. Η αγωνία του Φωτογραφικού Κέντρου για τις εξελίξεις στο μέσον το φωτογραφικό ήταν πάντα και συνεχίζει να είναι μεγάλη. Από παλιά πιστεύαμε και διδάσκαμε πως η τεχνολογία προσφέρει δυνατότητες νέα πεδία έκφρασης. Η έκθεση λοιπόν και η μερίδα αυτή αποτελούν μία απόπειρα για να καταστήσουμε ορατές τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που προκαλούν οι συνεχώς νέες και ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες στην παραγωγή της φωτογραφίας. Δεν είναι το κέντρο η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν άλλα πράγματα πολύ κοντά σε εμάς που τα αγνοούμε. Και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε πραγματικά είναι να βλέπουμε το σύνολο. Είναι μια εποχή που θα πρέπει πραγματικά να καταφέρουμε να δούμε το σύνολο. Είναι η εποχή της συνδεσιμότητας, δηλαδή όλα συνδέονται μεταξύ τους. Στην ουσία, εκεί που έχει φτάσει ο πολιτισμός μας, πρέπει να έχουμε τέτοια εργαλεία. Δεν γίνεται χωρίς αυτά τα εργαλεία. Έχει ξεπεράσει πια την οργάνωση, τη μνήμη κτλ. Και θέλουμε ένα βοηθό αυτή τη στιγμή. Αυτό που βιώνουμε τώρα είναι ίσως το πέρασμα της AI από το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Γύρω μας υπάρχουν πάρα πολλά έργα, ασφαλώς στην έκθεση, τα οποία τοποθετούνται ως προς την τεχνολογία αυτή με διάφορους τρόπους. Εικάζω ότι καθώς ζυμώνεται αυτή η τεχνολογία σε χέρια καλλιτεχνών, θα δοκιμαστούν πράγματα που αυτή τη στιγμή ούτε καν είμαστε σε θέση να σκεφτούμε. Περνάμε λοιπόν στην δεύτερη παρουσίαση της συνεδρίας. Ο ομιλητής, ο Τζούλιαν Στάλαμπρας, Βρετανός συγγραφέας, φωτογράφος, επιμελητής και επίσης καθηγητής ιστορίας της τέχνης και της φωτογραφίας για πολλά χρόνια στο Ινστιτούτο Κουρτό στο Λονδίνο. And thanks very much for the introduction and the invitation to speak here. Καταρχάς να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε και την πρόσκληση να βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. Ο τίτλος της ομιλίας είναι άλλο ένα μέτριο επεισόδιο Ντεζαβού. Είναι αρκετά νέα εξέλιξη το γεγονός ότι οι μιμήσεις της φωτογραφίας από τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να περάσουν αυτό το οπτικό test Turing, ας το ονομάσουμε, και να φαίνονται αρκετά πιστικές. Όταν ζητείτε, επιτέξτε και συγκεκριμένα όπως εδώ, αυτό που θέλω να κάνω σε αυτή την ομιλία είναι να εντάξω τέτοιου είδους αποδόσεις σε ένα πλαίσιο που εξετάζει την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιομηχανία του πολιτισμού και το φωτογραφικό μέσο, ιδίως την φωτογραφία δρόμου, με βάση δύο συνδεδεμένες ανησυχίες, την εντροπία και τον déjà vu. Η επεξεργασία της εικόνας δεν παριστά κάτι, αλλά το αναπαριστά. Δηλαδή το μεταλλάσσει με τους όρους του φωτογράφου, ο οποίος θα το πλασάρει, θα το πουλήσει, με ή χωρίς εισαγωγικά. Κατά έναν δεινό τρόπο, εκείνη η ρίση του Σόπενχάουερ, «Ο κόσμος είναι η παράστασή μου», εδώ είναι που ολοκληρώνεται. Ο δρόμος της σημερινής εικαστικής κουλτούρας, καλύτερα του σημερινού εικαστικού καθεστώτος, απομακρύνει από το πραγματικό και κατ' επέκταση από τη δυνατότητα μιας κοινότητας με ηλικιώδη ταχύτητα. Στο AI, στη τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχει αυτό το έλλειμμα ανάμεσα στο άμορφο και τη μορφή. Αναρωτιέμαι, στην εποχή του AI, όπου υπάρχει όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα αλλίωσης της πραγματικότητας ή και κατασκευής της, ποιος θα στέκει μάρτυρας σε τέτοιου είδους καταστάσεις? Ο Σαλγκάντο μας θέτει, είναι ο ίδιος μάρτυρας και μας θέτει εμάς τους μάρτυρες. Θα είμαστε μήπως όλο και περισσότερο εγκλωβισμένοι σε ένα ψηφιακό κουκούλι, το οποίο θα παρεμβάλλεται ανάμεσα σε εμάς και σε μια πραγματικότητα? Το αληθινό έχει περάσει στη σφαίρα του αλόκοτου, με τον τρόπο που μια ρομποτική σκούπα στο σαλόνι μας εμπεριέχει πυρηνικά μέσα της τον επερχόμενο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Η εποχή του AI έχει φτάσει και ο υπέρτατος φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη είναι και το μεγάλο της ζητούμενο, το blackout του πολιτισμού. Είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα αντίστοιχο με τον δαίμονα του Λαπλάς. Τι θα συνέβαινε αν ένα όν ήταν παντοδύναμο?
είναι αντίστοιχης τάξης. Τι θα συνέβαινε αν στο διηνεκές, στο διηνεκές όμως, μια μηχανή μπορούσε να παραστήσει ικανοποιητικά στα μάτια του ανθρώπινου παρατηρητή τον άνθρωπο με νοημοσύνη. Αυτό που φοβόμαστε είναι η λιγιώδης ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα επίπεδα. Το AI is here to stay. Ως καλλιτέχνες μπορούμε να έχουμε το νου μας και να αποκαλύψουμε την κάθε προσπάθεια με την οποία πωλείται ένα deep fake ή πωλείται χλιαρός αέρας σε τεράστιες συσκευασίες. Για μένα η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο πλέον, όπως όλα τα άλλα εργαλεία. Απλά η διαφορά της για μένα με τα παραδοσιακά εργαλεία είναι ότι έχει τη δυνατότητα της αυτονόμησης. Ένας ψηφιακός καλλιτέχνης, ο οποίος έχει μια παιδεία πάνω στην ψηφιακή εικόνα, με τα παραδοσιακά εργαλεία πρέπει να χαλιναγωγήσει, να τη θασεύσει τον αλγόριθμο και να προσπαθήσει να του δώσει ό,τι εσωτερικό έχει μέσα του για να μπορεί να εκφράσει λίγο αυτά που θέλει να πει. Προφανώς εμένα με ενδιαφέρει μια ευρύτερη εμπειρία. Με ενδιαφέρει όλο αυτό το πράγμα να γίνει ανθρώπινο. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο, θα του λύσει τα χέρια, θα κάνει ακόμα πιο γρήγορη την εξέλιξή του και είναι και μια ευκαιρία, θεωρώ, να οριμάσει ο άνθρωπος. Έχει επανειλημμένα διατυπωθεί ο κίνδυνος και ο φόβος για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η τεχνολογία στους ανθρώπους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μείνει ανεξέλεγκτη. Σε αυτό το τομέα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η Ευρώπη φαίνεται να πρωτοπορεί. Για την πρόληψη επιβλαβών αποτελεσμάτων, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να επιβλέπονται από ανθρώπους και όχι από αυτοματισμούς. Ωραία, ευχαριστούμε τον Τάσο Λιμπεράκη. Να προχωρήσουμε στην τελευταία ομιλήτρια αυτής της ενότητας, την κυρία Κατερίνα Αντενοπούλου. Αυτή η ομιλία ακολουθεί μια κριτική προσέγγιση προς την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όμως δεν κινείται σε ένα επίπεδο τεχνοφοβικό και δεν συμμερίζεται απόψεις ότι, για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη θα παραγωνίσει τους καλλιτέχνες, ότι οι καλλιτέχνες δεν συμμετέχουν στη δημιουργική διαδικασία, ότι θα χάσουν τις δουλειές τους ή ότι θα αυτονομηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, θα πάρει το πάνω χέρι κτλ. Κινείται σε ένα άλλο επίπεδο η κριτική αυτή και έχει να κάνει με το ποιοι φτιάχνουν αυτές τις τεχνολογίες. Με ποια δεδομένα εκπαιδεύονται αυτοί οι αλγόριθμοι και πόσο συμπεριληπτικά είναι αυτά τα δεδομένα. Ο τίτλος της επόμενης συνεδρίας είναι «Καλλιτεχνικές πρακτικές στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Είναι τελευταία συνεδρία. Μαζί μας είναι δύο ομιλητές, η Γιούλα Παπαδοπούλου και ο Γιώργος Δρόσος. Έργα τεχνητής νοημοσύνης, να πούμε ότι έχουν γίνει πολύ νωρίτερα και μέσα από άλλες διαδικασίες. Απλά αυτές ήταν οι πρώτες πλατφόρμες που άνοιξαν για το ευρύ κοινό. Στόχος ήταν να δω πώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες και τι δυνατότητες δίνουν. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή το πώς όλα αυτά μπλέκονται μεταξύ τους και πώς μέσα από τα στερεότυπα που έχει το κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα, πώς διαχειρίζεται αυτά τα prompts. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το λάθος. Για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον τι λάθη παράγει και πόσο μπορείς να κάνεις ενδιαφέρουσες εικόνες μέσα από αυτά τα λάθη. Η ιστορία τώρα της τεχνητής νοημοσύνης έχει μπει στη ζωή μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαστε σε μια τελείως διαφορετική καινούργια κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη ένα πράγμα το οποίο θα περάσει σε απαρατήρητο. Όλα αυτά τα εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου δημιουργούν με βάση το pattern. Ό,τι και να διαλέξουμε, μας δίνει παρόμοια πράγματα. Δουλεύουν πάντα με την ίδια ιδέα. Δεν αλλάζει αυτό. Εγώ χρησιμοποιώ ευρετικούς κανόνες για τα έργα μου, δεν με ενδιαφέρει να είναι και πολύ κανονικά. Με ενδιαφέρει να βγει αυτό το πράγμα που να δίνει ένα νόημα και να μπορεί να καταλάβει ο άλλος τι είναι. Η κατεύθυνση που θα πάρει ο υπολογιστής είναι σύμφωνα με το χρήστη του. Ο χρήστης αποφασίζει τι θα κάνει τελικά ο υπολογιστής. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται όταν η μηχανή αρχίζει και συμπεριφέρεται σαν τον άνθρωπο. Εκεί έχουν το μεγάλο πρόβλημα. Μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, ο Νάουμ Τσόμσκι, ανέφερε ότι η σημασία της τεχνητής νοημοσύνης, πόσο σημασία δίνουμε στο ChatGPT και όλη αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ στην πραγματικότητα ο μεγάλος θησαυρός είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος.